Έτοιμο είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων να ξεκινήσει τον εμβολιασμό του προσωπικού του, καθώς φαίνεται πως έχει ήδη καταρτιστεί ο πίνακας ημερήσιου προγράμματος εμβολιασμού, έχει στελεχωθεί το εμβολιαστικό κέντρο με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και αναμένουν τις επόμενες ημέρες να φτάσουν οι δόσεις των εμβολίων στα Γιάννενα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προκειμένου να παραβρεθεί στην άσκηση προσομοίωσης που πραγματοποίησε το νοσοκομείο στο πλαίσιο της έναρξης του εμβολιασμού για τον COVID-19, βρέθηκε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης. Ο εμβολιασμός αναμένεται να ξεκινήσει την 3η 29 Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του νοσοκομείου. Ο εμβολιασμός για την πρώτη δόση του εμβολίου του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 4η 20 Ιανουαρίου του 2021. Το προσωπικό θα εμβολιαστεί για τη δεύτερη δόση 21 μέρες μετά την πρώτη δόση που έλαβε. Από τις 29 του μήνα και μέχρι τις 3 Ιανουαρίου θα γίνονται 40 εμβόλια την ημέρα σε γιατρούς του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ από τις 4 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί και στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Με σκοπό έως τις 20 Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρωθεί και εκεί οι εμβολιασμοί του υγειονομικού προσωπικού. Την προσομοίωση που έγινε για την διαδικασία εμβολιασμού, η οποία ξεκινάει την 3η 29 του μήνα, εδώ από τα Γιάννενα, με 40 πρώτα εμβόλια εκείνη την ημέρα και διαδοχικά καθημερινά μέχρι και την Κυριακή 3 του Γενάρη από 40 εμβόλια την ημέρα. Συνολικά δηλαδή θα γίνουν 240 εμβόλια την πρώτη εβδομάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Στόχος είναι να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου, γιατί είναι πλέον το εμβόλιο το πραγματικό όπλο που έχουμε ενάντια στην πανδημία. Μέχρι σήμερα λειτουργήσαμε με βάση την πρόληψη, με βάση αυτά που μπορούσαν να κάνουν οι επιστήμονες σε ό,τι αφορά την αναχέτηση του ιού. Τώρα από την Τρίτη έχουμε το πραγματικό όπλο στα χέρια μας που είναι το εμβόλιο. Ακολούθως το διάστημα από 4 μέχρι και 20 του Γενάρη θα εμβολιαστεί όλο το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού της περιοχής. Σε αυτό θα συμβάλλουν και τα κέντρα υγείας του νομού Ιωαννίνων, αλλά βεβαίως και τα δύο νοσοκομεία της πόλης, και το Πανεπιστημιακό και το Χατζικώστα. Γι' αυτό και όπως διαπίστωσα, είναι άρτια οργανωμένη η διάθρωση των χώρων στους οποίους θα γίνει ο εμβολιασμός. Φαντάζομαι το ίδιο θα είναι και στο Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων του Χατζικώστα, το οποίο θα επισκεφτώ αμέσως μετά, γιατί και τα δύο νοσοκομεία θα βοηθήσουν και αυτά στην διαδικασία εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο τα κέντρα υγείας, θα είναι και τα νοσοκομεία αυτά τα οποία συμβάλλουν. Θέλω με την ευκαιρία που μου δίνετε εδώ και με την παρουσία και της Βουλευτού Ιωαννίνων, της κυρίας Κεφάλα, να δώσουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ότι ο εμβολιασμός είναι εθνικό καθήκον, είναι πατριωτικό καθήκον, είναι αυτό το οποίο θα συμβάλλει να δώσουμε μία δυνατή λύση στο πρόβλημα που υπάρχει με την πανδημία. Και καλούμε όλοι μαζί τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να μπούμε και πάλι σε ρυθμούς κανονικότητας. Κύριε Καρβέλη, καταρχάς θα εμβολιαστεί μαζί με το Πανεπιστημιακό και το Υγειονομικό Προσωπικό του Νοσοκομείου Χατζικώστα, δηλαδή ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η διαδικασία? Όχι, με βάση το πρόγραμμα το οποίο σας είπα τις πρώτες εβδομάδες, είναι μόνο για το Υγειονομικό Προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το Χατζικώστα? Το Χατζικώστα θα μπει από 4 Γενάρη μέχρι 20 Γενάρη. Έχετε και εικόνα για τη συμμετοχή των ανθρώπων των υγειονομικών που θέλουν να εμβολιαστούν? Σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Από εκεί και πέρα και οι άλλες κατηγορίες εργαζομένων, νοσηλευτικό και εργατικό προσωπικό, νομίζω ότι σιγά σιγά θα ενταχθούν και όλοι αυτοί στην συμμετοχική διαδικασία, γιατί και λογικό είναι να υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση προβληματισμού η οποία θα αντιμετωπιστεί και από πλευράς παραδειγματισμού των ανθρώπων που θα εμβολιαστούν, αλλά και κυρίως από την ενημέρωση που θα υπάρξει από τους επιστήμονες. Είμαστε σε συνεχή διαδικασία ενημέρωσης. Συνεχώς γίνονται τηλεδιασκέψεις και ενημερώσεις. Μάλιστα να πω χαρακτηριστικά ότι χτες και σήμερα υπάρχει ένα σεμινάριο για το προσωπικό το οποίο θα συμμετέχει στη διαδικασία και ενημερώνονται
επακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν το κάθε περιστατικό και πώς θα γίνει όλη η εμβολιαστική διαδικασία. Αλλά υπάρχουν και επιστημονικές ενημερώσεις συνεχώς μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες. Και μια δεύτερη. Διάγραμμα μάλλον για τα εμβολιαστικά κέντρα στην περιοχή της Ηπείρου και του νομού Ιωαννίνων ειδικότερα και αν αυτός ο σχεδιασμός θα αλλάξει εφόσον προμηθευτούμε και εμβόλια που δεν χρειάζονται ειδικές συνθήκες διατήρησης. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε με τα εμβόλια αυτά που θα έρθουν πρώτα από οποιαδήποτε εταιρεία. Δεν έχουμε να διαλέξουμε εταιρεία αυτή τη στιγμή. Αυτά τα εμβόλια που θα μας προμηθεύσει η πολιτεία, με αυτά θα ξεκινήσουμε. Και σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπα, θα μπουν όλα τα εμβολιαστικά κέντρα και τα νοσοκομεία μας. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Νίκος Κατσακιώρης, ρωτήθηκε για την ανταπόκριση από πλευράς των υγειονομικών, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο το διοικητή φτάνει σε ποσοστό 65%. Προκειμένου να διαπιστώσει, διαζώσει στο βαθμό ετοιμότητας του νοσοκομείου μας εν ώψη του επικείμενου εμβολιασμού, ο οποίος θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την 3η 30 του μήνα με τους πρώτους 40 εργαζόμενους στο νοσοκομείο μας. Επίσης, παρακολούθησε και την άσκηση προσομοίωσης η οποία πραγματοποιήθηκε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αφού τον ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την αμέριστη στήριξη προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, θα του δώσουμε το λόγο. Κύριε Κατσακιώρη, να σας ρωτήσουμε πώς είναι η ανταπόκριση από πλευράς του υγειονομικού προσωπικού όσον αφορά την συμμετοχή του στον εμβολιασμό. Η ανταπόκριση με βάση του ερωτηματολογίου το οποίο έχει δοθεί στους εργαζομένους μας είναι της τάξης του 65% περίπου. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων, Μαρία Κεφάλα, από την πλευρά της μίλησε για την ετοιμότητα που υπάρχει σε μια εθνική προσπάθεια, καλώντας όλοι μαζί να δώσουμε, όπως είπε, τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Να δούμε ότι όλα είναι έτοιμα εν ώψη της μεγάλης εθνικής προσπάθειας για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Ο κύριος Καρβέλης έχει έρθει πολλές φορές στην περιοχή μας. Είναι αρρωγός σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και δίπλα στα νοσοκομεία της περιοχής και στα κέντρα υγείας για να είναι όλα έτοιμα, για να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Ο εμβολιασμός είναι πραγματικά μια εθνική προσπάθεια και ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδίσουμε, μιας και είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε ενάντια σε αυτή την νόσο και θα πρέπει όλοι μαζικά να το κάνουμε. Νομίζω ότι ήδη και με τα στοιχεία που έχουμε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, από το υγειονομικό προσωπικό και στα δύο νοσοκομεία, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά. Τα ποσοστά εμπιστοσύνης τόσο προς την επιστημονική κοινότητα και προς το εμβόλιο, όσο και προς την προσπάθεια της κυβέρνησης για την αναχέτηση της πανδημίας.